Γύρισε ο άνθρωπός μου. Ποιος? Αυτός. Τριχάτε κουγιανοί. Τι γίνεται ρε φίλε? Τι γίνεται? Κορονοϊός. Ναι, ναι, έλα. Ρε φίλε, λείψαμε δύο μέρες. Ναι. Και βλέπω παντού να έχετε, τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, πλένουμε τα χέρια μας. Σαν το Ιπποκράτη έχουμε γίνει. Κλείστε τα, δεν έχουμε. Φτάνει. Σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Και ας είναι η πρωθυπουργάρα σήμερα 7 η ώρα που θα βγεις να κάνεις διάγγελμα. Τράβο το μέχρι τις 8. Όχι, άστο αυτό. Okay. Ρε παιδί μου, εντάξει, δώσε μας ένα στίγμα. Γιατί ακούγομαι λίγο περίεργα. Κομπλέ μας, τώρα καλύτερα αυτό. Έτσι, μπράβο. Και εσύ, ρε, η πρωθυπουργάρα που θα βγει σήμερα 7 η ώρα. Ναι. Δώσε ένα στίγμα, ρε παιδί μου, και για τις επιχειρήσεις γενικότερα. Άντε, πες στα σχολεία, τα καθαρίσαμε. Τα πανεπιστήμια τα καθαρίσαμε. Έτσι. Τα αθλητικά στους χώρους από εδώ και από εκεί τα καθαρίσαμε. Δώσε μας και ένα δείγμα για τις επιχειρήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις κινούμαστε λίγο στα τυφλά. Ο καθένας κάνει την κουστάρι, έτσι. Βασικό. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν θα ήταν ωραίο. Σε ένα άλλο γραφείο που είμαι, υπάρχει μια ενημέρωση ότι. Όπα. Θα σπάσουμε λίγο από κόσμο στο γραφείο αυτές τις μέρες. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εσύ δεν πολύ πηγαίνει. Ναι, ρε παιδί μου. Okay. Αλλά αντί να είναι, ξέρω εγώ, 5 άτομα στο γραφείο, θα είναι 2. Καταλαβες. Για άλλοι από το σπίτι. Σταμάτησε να χορεύει. Σταμάτησε να τον αλλάζει κάτι για το φίλο και στην Α και το βράδυ μόνο του είναι γελιό. Τώρα μου πεις. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν έχει φόβο. Ναι, δεν αλλάζει. Να βγει δηλαδή τώρα ο Κούλης, με λίγα λόγια, 7 η ώρα και να πει ότι κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να το πει αυτό, φίλε, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, αν το πει αυτό. Παραλύει η χώρα. Ναι, ακριβώς. Ωραία, κλείνουν τα αθλητικά ραδιόφωνα. Μέχρι στιγμή χτύπα ξύλο. Θα πάμε αρκετά καλά στο κομμάτι αυτό. Το να μην γίνουμε Ιταλία δηλαδή. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο στόχος. Ναι, αλλά σταδιακά βλέπεις ότι τα κρούσματα αυξάνονται. Νεκρούς ευτυχώς δεν έχουμε. Ναι. Αυτό είναι θετικό. Αλλά βλέπεις ότι αυξάνονται τα κρούσματα. 99 φτάσαμε. Ναι, ούτε 100. Ούτε 100. Ούτε 100. Ούτε 100. Σε λίγο που να είναι λογικά μέχρι αύριο. Το θέμα είναι να μην γίνουμε Ιταλία, ρε παιδί μου, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα τα πάμε καλά. Ιταλία, δηλαδή, μέχρι... ναι. Μέχρι τώρα το ψιλοελέγχουμε, ρε παιδί μου. Είναι διαχειρίσιμο σαν κατάσταση γενικότερα. Ναι, δεν λέω. Αλλά επειδή αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα, Θεσσαλονίκη πώς φτάσαμε, πρέπει να έχουμε αρκετούς, κανένα 8. Νομίζω ότι ένα θέμα στη Θεσσαλονίκη είναι αυτός ο τύπος από την Κοζάνη, 53χρονος, που ήρθε χθες. Που είναι σχετικά σοβαρά από ό,τι διάβαζα. Σοβαρά, ε. Ναι. Ωραία. Ναι. Μα και εγώ, ρε φίλε, δεν σκέφτομαι τόσο πολύ εμένα. Εγώ σκέφτομαι τους γύρω μου. Και σου λέω τις τελευταίες μέρες ένιωθα λίγο περίεργα, αλλά δεν ανέβασα πυρετό. Λίγο ένα βιχαλάκι το οποίο είναι normal. Σαν κρύωμα, ας πούμε, περισσότερο, αλλά και πάλι δεν έχω πέσει έτσι. Δηλαδή είμαι στην τρίτη μέρα. Την έκανα τη βλακία την Κυριακή. Τι εννοείς, Νικό? Που πλήρωσα κάπου και έφαγα με τα χέρια μετά. Γιατί έφαγα κάτι φτερούγες. Δεν έχεις αντισηπτικά μαζί σου? Δεν είχα μαζί. Δεν είχε κάπου εκεί πέρα πλύνει τα χεράκια σου? Δηλαδή τι άλλο να σου κάνουν οι άνθρωποι? Τα έχουν πει 500 φορές. Τι να κάνουν, να το φοράνε σε μπλουζάκι με τέτοιο, να ραβοσβηνεί. Πλύντα! Τι να κάνουν άλλο, ρε φίλε? Δηλαδή το έχουν πει 200 φορές. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω. Δεν σου ζητάμε, ρε φίλε, κάτι κολοτούμπε. Πλένε τα χέρια σου. Τα πλένω συνέχεια. Συνέχεια, βλέπει εδώ δίπλα μου το έχω. Κάθε 5 λεπτά βάζω. Τι να κάνω. Η αίσθηση του καθαρού χεριού μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστη. Όπω επίση εγώ το καλοκαίρι που υδρώνω, πλένω τα χέρια μου κάθε και λίγο γιατί τα χέρια μου τα νιώθω πολύ βρώμικα το καλοκαίρι. Ναι. Τώρα, ας πούμε, σήμερα από την ώρα που έχω φύγει από το σπίτι, δηλαδή τι ώρα έφυγα, 12, σίγουρα έχω βάλει 5 φορές αντισηπτικό. Ήσουν και στο άλλο το μαγαζί. Πέρασα λίγο από εκεί, ρε παιδί μου, να πω ένα γεια τα παιδιά, καταλαβες. Ένα γεια. Ναι. Άμα δεις τα παιδιά, πες ένα γεια. Ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, προσοχή. Εγώ δεν βρήκα. Όσο μπορούμε τώρα σιγά-σιγά να αρχίζουμε να. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, να ελαττώσουμε τα άσκοπα τέλος πάντων, τα ελαττώνουμε σιγά-σιγά. Προσέχουμε για να έχουμε, λέω. Με λίγα λόγια, άμα δεν έχετε να κάνετε κάτι. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα να κάτσετε και στο σπίτι. Ναι, Netflix υπάρχει, να περάσετε την ώρα σας ενδεχομένως. Εντάξει, ξεκινάει και το Big Brother από την Κυριακή, μπορείτε να ασχολείστε και με αυτό. Να σου πω κάτι που θα με βοηθήσει γιατί το βλέπα σήμερα. Ναι. Έχουμε δικό μας άνθρωπο μέσα, ρε, ο οποίος είναι και του Κολκάνδρου. Οκ, οκ, άλλο θέλω να πω. Ναι. Γιατί έχει αλλάξει το τραγούδι του Big Brother? Άλλαξε! Δεν παίζει αυτό, ρε. Σε όλες τις διαφημίσεις που έχω δει δεν παίζει αυτό. Παίζουν κάτι παπαριές. Εγώ θέλω το κανονικό. Hello Big Brother και τέτοια. Το οποίο ήταν εκπληκτικό τρανς κομμάτι για αυτούς που νιώθουν, έτσι. Εκπληκτικό κομμάτι. Αφού τώρα, στα καλά χρόνια τώρα, Άρμιν, αυτά τα έλειωνε. Εντάξει, στις καλές εποχές της τρανς. Τώρα έχει σπάσει λίγο η τρανς που ξεκινεί, η αλήθεια. Ωραία. Ναι, μιλάμε για τρανσιά τώρα. Πολύ δυνατή. Εκπληκτικό. Ναι. Και Αντρέας Μικρούτσικος έβγαινε εκεί πέρα. Δεν παίζει αυτό όμως. Βάλαν άλλο, η Ρωσιλία. Δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Αυτή τώρα πώς θα μπουν στο σπίτι, Ρενίκο, με τον κορονοϊό? Θα τους εξετάσουν, οκ, πριν μπουν σίγουρα. Νομίζω δεν έχουν μπει. Όχι ακόμα. Θα γίνει την Κυριακή live. Την Κυριακή θα μπουν.
Την Κυριακή μπαίνουν. Η Κυριακή έχει το live με Χάρη Βαρθακούρη. Με Χάρη Βαρθακούρη, ναι. Και θα μπουν στο σπίτι. Okay. Με πολύ δυνατή παρουσία από Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ποιος είναι. Αχ, και ό,τι μελετούσαμε. Μάλιστα. Ο φίλος θα μπει Big Brother. Τι? Ο φίλος θα μπει Big Brother. Ποιος είναι. Όχι, δεν είναι. Α. Είναι κοντινό, κοντινό άτομο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχει Big Brother, επειδή έχει. Πώς το λένε, έχει Netflix. Άμα δεν έχετε τώρα να κάνετε κάτι, μην βγαίνετε από το σπίτι. Όπως η αγάπη σήμερα που μιλούσαμε και μου λέει θα πάει για καθαρισμό προσώπου. Λέει, κάτσε ρε αγάπη σπίτι, δεν είσαι καθαρισμό προσώπου. Ρε φίλε, δεν σου λέμε να βγεις και πολλά στα προγράμματα. Οκ. Okay. Απλά, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, από το να βγεις να πιεις ένα καφέ, ας πούμε, έξω, σε ένα χώρο κλειστό, πάνε πια στον έξω, σε ένα χώρο ανοιχτό, αν βολεύει ο καιρός. Δεν βολεύει, στο σπίτι. Κατάλαβες. Πάρ' το στο χεράκι σου ή κάνει μια ωραία βόλτα. Έξω. Αυτό. Και τώρα οι καπνιστές βγαίνουν έξω. Μολύτε όχι, θα κάτσετε μέσα. Να το. Η σκασιά εδώ πέρα, καλή. But we need your big brother. We all need you. Έχουν φάει αυτό το τραγούδι, δεν παίζει αυτό. Σκάνδαλο. Μέχρι τώρα δεν ξέρω αν την Κυριακή θα παίζει. Αν θα είναι η τίτλη τη αρχή, αλλά δεν το ακούω πουθενά. Είναι Ρωσιλία. Ναι. Θα έχει και άντρα μικροζικό σε κάποια φάση. Ναι. Θα ασχοληθεί και αυτό σε μια αποστολή που θα κάνουν και τα λοιπά. Θα έχει ψωμί. Μπορεί ρε φίλε, είναι σε φάση. Δεν ξέρω τώρα. Πολύ καλύτερα, γιατί είχε θέματα υγεία στο τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα το καταφέρει. Στην Ιταλία έχει 1500 καινούργια κρούσματα στη Λομβαρδία και άλλα 1000 στο Βενέτο. Άλλα 2,5 χιλιάρια. Στο Βενέτο. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτός. Να αποφύγουμε να γίνουμε Ιταλία. Τι λέει. Να μην κλειστούμε, να μην έχουμε καραντίνες τέλος πάντων και να μπορούμε να λειτουργούμε έστω και να υπολειτουργούμε, άντε να το πω έτσι. Βαγγέλης Μαγνέκης. Έχει κορονοϊό, τον επισκέφθηκε. Ο ιός, έτσι έγραψε. Τον επισκέφθηκε. Ούτε ένας δεν κόλλησε, ρε φίλε. Τι γίνεται. Πέρασαν από διπλές εξετάσεις υπέρ του Ολυμπιακού και της στο Nottingham Forest. Κανένας. Τίποτα. Ναι. Τίποτα. Θα τον ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. 7 η ώρα. Θα παίξουν όλοι ή πρέπει να βάλουμε ΕΡΤ, καλέ φίλε και συνάδελφε. Όλοι θα το παίξουν λογικά. Θα βάλω την ΕΡΤ για να είμαστε σίγουροι. Ναι, θα την βάλω την ΕΡΤ μεταξύ. Ναι, όμως η ΕΡΤ είναι που έχει και καλά πιο τέτοιο νέων. Από χθες που έχει βγει το θέμα του Μαρινάκη, τι λευκά πόλο έχουν ανέβει που πηγαίνουν να βρουν τον κορονοϊό. Εντάξει, νομίζω το. Αυτό με τη μάσκα. Και το πλοίο. Όχι, με τη μάσκα στο πρόσωπο και στον αφαλό από τη φοινική φωτογραφία τη Κούπα νομίζω ήταν αξεπέραστο. Βγήκαν πολλά ωραία, μπορώ να πω. Αυτό ήταν αξεπέραστο, ήταν το καλύτερο. Για μένα. Κάποιο άλλο μπορεί να πει ότι εντάξει. Εμένα τον Ουρουάν, όχι ότι έχει κάποια σχέση ο Μαγνέκης με τον Ουρουάν, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Απλά βάλανε στον Ουρουάν τη μάσκα του, τη γνωστή μάσκα που κυκλοφορεί. Πήγε πριν μάνα μου μάσκες. Ναι. Και μου λέει, σου άφησα μάσκες, λέει κάτω. Τι μάσκες, λέει ο Δαβίδης. Τι μάσκες τώρα. Και εγώ μία μαζί μου. Όντως! Ναι, αλλά δεν τη χρησιμοποιώ, την έχουμε τσάντα άμα χρειαστεί. Μάλιστα. Ναι. Η μάσκα είναι για αυτόν που έχει τον ιό. Όχι για τους άλλους που δεν έχουν. Mm-hmm. Ωραία. Το διευκρινίζουμε αυτό γιατί ήταν ένας από τους παπάδες στα ξεκινήματα του κορονοϊού γενικότερα. Και εκεί στον Εσάκη, εντάξει. Δηλαδή έχουμε όλα όσα περνάμε. Εντάξει. Έχουμε και εσάς. Άστο να φύγει τώρα. Άστο να φύγει. Βέβαια από την άλλη, αυτό το οποίο δεν γράφεται. Ναι. Είναι ότι. Με αλφαγιώτα. Είναι ότι. Τόσο ρεπορτάζ. Αν κλείσει ο Εσάκη δύο εβδομάδες. Ωραία. Ναι, ναι. Δηλαδή κλείσει. Μετά, όταν γυρίσει το πρωτάθλημα, πες ότι όλα πάνε καλά μετά από δύο εβδομάδες και είμαστε θέσει να επιστρέψουμε. Δεν ξέρω τι ομάδες θα κατέβουν να παίξουν. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι Αμερικανοί θα είναι εδώ για να παίξουν τις ομάδες. Υπάρχει και αυτό σαν παράμετρο, δηλαδή. Υπάρχει σαν παράμετρο, φυσικά και υπάρχει σαν παράμετρο. Στην Ιταλία, μέχρι θέση είχαν φύγει 7 από τις ιταλικές ομάδες που πληρώνουν, που έχουν κανονικό πρωτάθλημα και όλα αυτά. 7! 7 παίκτες, ναι, από διάφορες ομάδες. Η Ιταλία είναι να επιστρέψει αρχές Απριλίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, έτσι, γιατί δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν ξέρω πώς θα είναι σε ένα μήνα για να είμαι σίγουρος. Αρχές Απριλίου και βλέπουμε, εγώ καταλαβαίνω, ναι, την κατάσταση. Τέλος πάντων. Οπότε τώρα το δικό μας το κομμάτι, αν γίνει διακοπή κατά δύο εβδομάδες, νομίζω ότι μετά οι άνθρωποι των ομάδων θα πρέπει να ψάχνουν τους παίκτες σε κάποια φάση. Οπότε ας το έχουμε λίγο στο νου μας αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, έτσι. Πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία, γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ του να βληθούν τα πάντα. Φυσικά. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ξεκάθαρα, ούτε play-off να είχαμε να λέγαμε. Εμείς δεν θέλουμε να γίνονται ματσάδια γήπεδα.
Συμφωνώ. Εμείς θέλουμε τα γήπεδα να είναι γεμάτα με κόσμο. Γιατί για τον κόσμο παίζουν οι ομάδες. Δεν παίζουν για την τηλεόραση και για τους χορηγούς. Άσχετα που καταλήξαμε σε αυτό το σημείο. Τσούτσες. Άντε. Θα σκάσω. Άντε να πούμε τώρα. Άντε τσούτσες τώρα να πούμε. Άντε. Λοιπόν, θα κάνουμε νωρίτερα το διάλειμμα, όχι τώρα βέβαια άμεσα, σε 2-3 λεπτάκια. Για να, για να μπούμε μετά με Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινώσει πολλά, πολλά και ενδιαφέροντα για το πώς θα προχωρήσει η χώρα τις επόμενες μέρες. Έτσι και αυτά μπορεί να κάνουμε χαβαλέ. Γενικότερα, παιδιά, ο καθένας ας προσέχει όσο δυνατόν περισσότερο. Έτσι, όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει θέμα. Δεν είναι όπως ήταν μέχρι πριν κάνα 2-3 εβδομάδες, που εκεί. Μπορεί και να έλεγε ότι ήταν πολύ αρχικό το στάδιο και δεν υπήρχε τόσο μεγάλο φόβο. Τώρα δεν λέω εγώ να υπάρχει φόβο, απλά λέω να υπάρχει μεγαλύτερη εγρήγορση, Νικό Παπαδόπουλε. 100%. Έτσι. Θα πρέπει προσοχή, να υπάρχει. Εγρήγορση. Τηρούμε του κανόνε υγιεινή. Προσέχουμε αν έχουμε κανένα άτομο στον κύκλο μα που ανήκει στι ευπαθεί ομάδε. Έτσι. Για να δούμε πώ θα περάσει το όλο σκηνικό. Λέμε ευπαθεί ομάδε και πολλοί δεν ξέρουν ποιε είναι οι ευπαθεί ομάδε. Εντάξει. Εντάξει, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν θέμα με το νοσηλευτικό τους, άνθρωποι που είναι άρρωστοι, μεγαλύτερη ηλικία που όπως και να το κάνουμε είναι πιο αδύναμοι. Τέλος πάντων. Έτσι. Θέλει προσοχή και αυτό που σας λέμε νωρίτερα, μην πολύ βγαίνετε έξω. Είναι πιθανό και να το πάθουμε, έτσι. Να ξέρετε, είναι πιθανό δηλαδή να κολλήσουμε. Αλλά να περάσει έτσι. Άμα δεν έχετε λόγο να βγαίνετε. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό γίνεται. Αν κολλήσεις. Περνάει έτσι. Ωραία. Με αντιϊκά και δεν συμμαζεύεται, αντιβιώσεις και τέτοια. Υπάρχουν και οργανισμοί οι οποίοι επειδή έχουν ισχυρό νοσοποιητικό, δεν το καταλαβαίνεις. Μπορεί να το έχεις και να μην το αντιλαμβάνεσαι. Ακριβώς. Εντάξει. Ειδικά οι νεαρές ηλικίες, ας πούμε, εγώ και ο Νίκος είμαστε μικρά παιδιά έτσι. Λοιπόν, αμούστακα θα λέγαμε. Γενικότερα, αν δεν έχετε λόγο να βγαίνετε το σπίτι, μην βγαίνετε. Είναι τέτοιες μέρες. Στην Ιταλία δείτε τι γίνεται. Όποιος λέει βγαίνει έξω το σπίτι, λέει τρώει καμπάντα. Εκτός αν έχεις δουλειά κτλ. Εντάξει, φίλε. Η Ιταλία είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Και αυτό προσπαθούν να αποφύγουν όλοι. Είναι. Εντάξει. Ας προσέχουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Καλά τα έχουμε πάει μέχρι τώρα, παραδόξως. Εγώ δεν το περίμενα. Καλά, κάτσε, βλέπεις. Μέχρι τώρα. Αυξάνονται. Αυξάνονται. Ναι, μέχρι τώρα τα έχουμε πάει καλά. Μα να πρόσεξε, Μεγαλύτερο, τώρα να σου πω κάτι τελευταίο που είπαμε στο πριν. Για να το περιορίσεις, πρέπει λίγο να περιορίσεις και την κίνηση του κόσμου. Αυτό με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι προς σωστή κατεύθυνση. Οκ, okay, αλλά δεν είναι μόνο εκεί. Είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να περιορίσεις για να περιορίσεις παράλληλα και την κίνηση του κόσμου έξω. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα εν αναμονή τη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του άρχοντα της χώρας. Το διάγγελμα, ναι. Όπως λέει σωστά ο φίλος και συνάδελφος, του άρχοντα αυτού του τόπου για την κατάσταση που επικρατεί με τον coronavirus. Τον οποίο πλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον έχει. Αναβαθμίσει σε πανδημία, φίλε. Και εμείς θα παίξουμε το Σάββατο Άρη Σόφι. Ράντε αυτή την τάπου. Ράντε Χρήστο. Και άλλο λέει Ρέθυμνο Πάοκ. Τι Ρέθυμνο Πάοκ, ρε τώρα να πούμε με τον Φράνκα εκεί πέρα τώρα να μας κάνει τώρα να πούμε. Άσε τώρα. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Άντε τσούτσες τώρα. Θέλετε παιχνίδια τώρα πανδημία. Σπίτια μας. Κλείστο και αυτό. Σάκι, κλείστο. Αφεύγουμε. Κλείστο ρε. Κλείστο, Σάκι. Ρε κλείστο ρε. Πού είναι ο Σάκη? Κλείς τώρα, φύγουμε. Πανδημία λέει ρε. Και εμείς έχουμε μέσα τώρα ανοιχτά. Τι αντισηπτικό ρε. Αντισηπτικό λέει. Σοκαριμένος κοιτάει ο άλλος. Αντισηπτικό λέει. Δεν απάντησε όλο το αντισηπτικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός άλλαξε. Κοινάει. Κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει. Α, όχι. Όχι, είναι ρεπορτάζ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναβάθμισε προλίγου σε πανδημία το επίπεδο εξάπλωσης του κορονοϊού. Και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε όλοι μαζί απέναντι σε αυτό και θα χρειαστεί να κάνουμε το ό,τι πρέπει με ηρεμία. Ήταν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Mike Ryan. Ο ίδιος ανέφερε ότι η χρήση του όρου πανδημία είναι μια περιγραφή της κατάστασης και δεν τροποποιεί όσα ήδη κάνουμε. Ο επικεφαλής του οργανισμού, Τέδρος Τέντρος Ανχάνομ Γκεμπρεγέσους, σημείωσε ότι ο ΠΟΗ. Είναι βαθιά ανήσυχος, ναι, ρε φίλε. Ο Μάουρο Πόη. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο Μάουρο Πόη. Ωραία. Ναι. Για να μην, το πω πού. Ναι. Είναι βαθιά ανήσυχος τόσο για τα επικίνδυνα επίπεδα εξάπλωσης του ιού, όσο και τη σοβαρότητα των κρουσμάτων. Διαβάζω να παίζει παντού στα ελληνικά site. Και εμείς είμαστε εδώ. Επικεφαλής του οργανισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ο Τέδρος Τέντρος Ανχάνομ Γκεμπρεγέσους. Τέντρος, Πέντρος. Τέντρος, Τέντρος. Ανχάνομ Γκεμπρεγέσους. Κλείνει Γκεμπρεγέσους. Ταξίδι μπράνκο. Και Γκεμπρεγέσους στον Γκεμπρεγέσους. Για Γκεμπρεγέσους. Μάλιστα. Πάντου έκθεται η γερότα επισήμως.
Οι Τούρκοι επιχειρούν να προκαλέσουν επεισόδια στο Αιγαίο. Θα έπρεπε να αποτελείδει, α πούμε, αυτό για παράδειγμα, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Είμαστε αναμονή του διαγγέλματος. Βλέπουμε την καλή συνάδελφο. Το άλλο που και άλλαξε, τρε φίλε. Βλέπουμε το ένα με μισή ώρα και το άλλο να είναι μπροστά. Τώρα πάλι να με σηκώσετε. Έλα, ρε Νίκο, τώρα άντε, πάρε το τηλεκοντρό και άλλαξε το. Άντε, άλλαξε το. Εκείνη άλλαξε. Τι έχουμε, σύνδεση έχουμε. Σύνδεση έχουμε. Μέγαρο Μαξίμου. Το ξανθώ. Να το. Εξαιρετικά. Συνάδελφο από δίπλα, μπουφανάκι. Ραβατούλα, γιατί ο άλλος με το βιβλίο στο χέρι τι κάνει. Θα απαγγείλει. Ο συνάδελφος. Μάλιστα. Αναβάλλονται όλα τα χειρουργεία και τα επαγγελματικά ιατρία των νοσοκομείων. Λέει η Δέσποινα Βλεπάκη. Βλεπάκη. δηλαδή ο κύριος Βλεπάκης. Μάλιστα. Ωραία. Αναβάλλονται και όλα τα χειρουργεία. Εξαιρετικά. Τελευταία εξέλιξη. Όλα αναβάλλονται. Όλα πλέον μπαίνουν στον πάγο. Τα λέει αναβάλλονται όλα τα χειρουργεία. Και τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων. Δηλαδή, κάποιο που είναι να χειρουργηθεί, α πούμε, αύριο δεν θα χειρουργηθεί. Για. Εντάξει, προφανώ μιλάμε για κάτι που δεν είναι τέτοιο, έτσι. Σοβαρό. Που ναι. Δεν είναι έκτακτο και σοβαρό, ναι. Τα σοβαρά λογικά. Τα έκτακτα χειρουργία. Ναι, δεν θα έχουμε θέμα. Δηλαδή, αν είχε να κάνει χιαστό, για παράδειγμα, δεν θα το κάνει τώρα. Αριστοτέλη. Όχι, έτσι και έτσι θα το κάνει. Δεν θα το κάνει έτσι. Τελικά. Με ενημέρωση. Ναι. Εδώ και ένα χρόνο παλεύουμε αυτό. Ναι. Και βάλε πόσο παλεύει. Τέλο πάντων. Και τι να κάνεις. Και τι να κάνεις, κάτι σκάσεις τώρα, δεν είναι θέμα. Εντάξει, αυτά τα πλάνα με τις στολές, πανικοβάλλω τον κόσμο. Που δεν λέω ότι δεν χρειάζεται προσοχή, αλλά λες και είναι αυτό που κάναμε τον Νίκο, ας πούμε, πριν εβδομάδα που βάλαμε τους Ghostbusters. Τι να δείξουν, Νίκο, κιόλας. Ναι, τέτοια, κάτι να δείξουν κιόλας. Από 5 αυξάνονται σε 7 τα εργαστήρια ανίχνευσης. Πάλι καλά. Θετικό είναι και αυτό. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε μόνο το ΑΧΕΠΑ. Νομίζω, ναι. Δεν έχουμε άλλο μέχρι στιγμής. Ναι. Και ιδιωτικά βγαίνει λίγο κούσα ειδώνη. Από ότι διάβαζε ένα άρθρο. Δεν ξέρω τι καβγενικού έδωνε. Φίλε, για ό,τι και να κάνει. Σωστό κι αυτό. Έτσι είναι. Σωστό κι αυτό. Αυτό που γλιτώνει σε χρόνο, δεν το γλιτώνει σε χρήμα. Τι αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μπρο στην υγεία ανήκει το χρήμα. Άντε, θα ξεκινήσει. Αν υπάρχει, ρε φίλε. Αν υπάρχει. Σωστό ναι. Κι αυτό. Ναι, αλλά okay. Δεν ξεκινάει ο Κούλης. Και... Στην έρθει εδώ πέρα βλέπω φίλε τα παιδιά να μαγειρεύουν εδώ πέρα. Αλεξάνδρα Τσόλκα, μια χαρά. Επανάληψη πρέπει να είναι σίγουρα. Το τζάκι εκεί μπροστά, τέλεια. Πολύ ωραία. Λευκό πρέπει να είναι εκείνο. Μήπω θα βάλουμε το κανάλι τη Βουλή. Ωραία μουσακά. Πολύ ωραίο το συγκεκριμένο από το Μέτσοβο, ωραίο κρασάκι κόκκινο. Το έχει δοκιμάσει. Το πιο γνωστό. Είναι από τα πολύ γνωστά κρασιά, φίλε. Το συγκεκριμένο, το κόκκινο είναι ωραίο, είναι τιμιότατο. Κάνω κουβέντα. Με ένα σομελιέ ενδεχομένως. Ναι. Ωραία. Ας την πάρουμε λοιπόν την αγαπημένη μας γραμμούλα. Την πάρουμε λες τη γραμμούλα. Και βλέπουμε. Γεια σας. Ορίστε. Έλα τώρα, πείτε τη φάση με τον κορονοϊό. Τώρα εντάξει, τελείωσε. Μπορεί να σε κόψω λόγω Κυριάκου Μητσοτάκη, να είσαι stand-by. Να είσαι stand-by για κόψιμο. Να είσαι stand-by για κόψιμο. Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε τον άρχοντα του τόπου. Γι' αυτό. Ρε φίλε, αυτά όταν λένε 7 η ώρα. Είναι ο Χρήστος εκεί. Όχι. Ο άρχοντας του τόπου είπες. Αλλά ναι, για τον Μητσοτάκη λέω. Ελπίζω να ακούει ο Χρήστος για να πάρουμε καμιά αύξηση. Για ποιο πράγμα να πάρεις αύξηση. Για όλα. Για τον Μητσοτάκη που είπες. Ναι, βέβαια, για τον άρχοντα του τόπου, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω σοβαρό πρόβλημα και θέλω να βοηθήσει τώρα και αφήνει τώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να δημιουργήσει. Παρακαλώ. Πείτε μου τι κινητό να πάρω μέχρι 160 ευρώ για τη χάλαση του κινητό μου. Τι είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα. Το unboxing κάνουμε, τι κάνουμε. Μέχρι 160 ευρώ, ρε φίλε. Μέχρι 160 ευρώ θα μου πει, ναι. 160, 170 εκεί. Έχει κάτι τίμια τώρα δεν κάνει από τι εταιρείε, ρε φίλε. Από εκεί, από Κίνα πλευρά. Τώρα, τι που είναι πολύ καλέ. Που είναι πολύ καλά εργαλεία. Να κάνει δουλειά σου. Βρήκα ένα καλό εργαλείο, η αλήθεια είναι, από Κίνα πλευρά. Ναι. Έχει τα 4 μήμη με 4 γίγκα επεξεργαστή, οκταπύρινο αυτό. Ναι. Αυτό. Ναι. Εντάξει. 7 είναι. Κοίταξε τώρα να σου πω λίγο κάτι. Ρωτάς έναν ο οποίος έχει μοιηθεί στο δαγκωμένο μήλο και πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει με άλλα. Σιγά. Δεν μπορώ εγώ και να κομμένω μήλο γιατί είναι πολλά λεφτά αλλά ναι, και... Ναι, σε καταλαβαίνω. Θεωρώ χαζομάρα το ότι η εφαρμογή να κατεβάζω, να βέβαια την πληρώνω κιόλας. Όχι ρε, ποιος το λέει αυτό. Όταν δίνω... δεν ξέρω, το έτσι τώρα. Παπάς, μην πιστεύεις. Όταν δίνω τόσα χρήματα τώρα. Αλλά και εκεί στα 150, 200, 250 δηλαδή βρίσκεις νομίζω πολύ καλά εργαλεία πλέον. Λέω έχει εγώ, πολλά χωρίς να ξέρω. Εξαρτάται τι το θες το κινητό. Και να παίρνω το λίμπερο τηλέφωνο. Ωραία, άμα θες να παίρνεις μόνο το λίμπερο τηλέφωνο, νομίζω ότι σε αυτές τις τιμές μια χαρά και πολλά μπορεί να δίνεις αν το θες μόνο για να παίρνεις και να. Αν θες Facebook, Instagram κτλ. Πάλι μπορεί να υποστηρίξουν τέτοια κινητά, οκ. Okay. Αλλά... τώρα δυστυχώς αναγκαστικά όλα γίνονται μέσω κινητού. Δηλαδή και να πληρώνεις και να κάνεις.
Όλα μέσω κινητού είναι πλέον. Εγώ δεν πληρώνω μέσω κινητού. Δεν είναι... Μόνο λεφτά βάζω σε στοίχημα. Το λέω ανοιχτά, δεν είναι θέμα γιατί συνέχεια τα χάνουμε. συνέχεια τα χάνουμε. Άρα πληρώνεις μέσω κινητού. Αυτό ναι, το κάνω, οκ. 5-5-5-5-5-5-5. Εχθές τι είπε, ότι θα το Βαλένθια Αταλάντα. Έχω... Το 3-4. Η μόνη μας πλήρωσε χθες ήταν η Σοσιεδάδ που έβγαλε διπλό και over 1,5. Εντάξει. Στα υπόλοιπα ένα γκολ αν έβαζε αυτή η χαμένη τότε αυτή η ποδοσφαιρικά ανάπηρη ομάδα θα πληρωνόμασταν και δεύτερο δελτίο. Αλλά είναι βόδια ρε φίλε. Βάλε ένα γκολ δηλαδή. Δηλαδή σήμερα ρε φίλε τώρα εγώ που δεν έχω... Έχουμε και τσουλούκησα και απόψη. Σωστό, ναι. Ναι, ωραία. Δεν παίζω στοίχημα, έτσι. Ναι. Και δεν έχω σε εφαρμογές στο κινητό ούτε τίποτα. Ναι. Τι να πες ότι πάω εγώ σε ένα πρακτορείο τώρα, έτσι. Σε ένα προπό. Τι να παίξω. Ναι. Προπό, ναι. Ναι, προπό. Απροπό, ναι. Αυτή την αθλέτικο με την αυτή την μικρή ομάδα του νησιού που έχει έβλημα πουλί και γι' αυτό δεν την υποστηρίζουμε ποτέ. Μπράβο ρε Στέλιο, μπράβο. Κοίτα. Έλα, θα την πάρει κατηφόρα η Ατλέτικο. Η Ατλέτικο θα φάει σφυροκόπημα τώρα. Έχει κατηφόρα το Άνφιλντ σήμερα. Το θέμα είναι πόσο θα αντέξει. Με κόσμο θα είναι τα παιχνίδια αυτά. Το Λίβερπουλ Ατλέτικο είναι με κόσμο, ναι. Το άλλο ποιο μάτς είναι. Παρί Ντόρτμουντ. Το... Εκείνο είναι και κλεισμένο το θυρόν. Γιατί ρε παιδιά δεν πέρασε ο κορονοϊός το... Εκείνο δεν έχει... εκείνο δεν έχει... δεν θα έχει κόσμο. Εκείνο είναι πολύ καλό overάκι άμα θες να το παίξεις. Δηλαδή το goal-goal και over 2,5, over 3,5 βασικά το Paris Dortmund εγώ το δίνω. Goal-goal και over 3,5. Τι με δίνει ρε φίλε. Το άλλο είναι πόσο μυστήριο. Δίνει. Πόσο δίνει, κάσου σου μπόρες τελειά, άντε πόσο δίνει. Όλα στα χέρια. Όλα στα χέρια τα θέλετε πια. Περίμενε να μπω στη γνωστή μπλε εταιρεία. Δεν ξέρουμε ρε φίλε, μιλάμε, είμαστε ανίδεοι. Και εκεί στο προσωρείο που θα πάμε θα το πούμε, μας είπε και ο Τρισμέγιστος Νίκος Παπαδόπουλος να παίξουμε goal goal και over 3,5. Ρολόι η κυβέρνηση, 7 και 7 έχει πάει να ξεκινήσει τη ρόλη. Για το 7 η ώρα λίγο, γιατί από ό,τι διάβαζα ήταν να γίνει σε 7, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει. Α, δεν θα γίνει τελικά σε 7. Να δούμε και αν θα γίνει γενικά. Α, ωραία, τέλεια. Λοιπόν, κάτσε σου πω ρε Στέλιο να πούμε, περίμενε. Πάρει Ντόρτμουντ, να σκοράρουν και 2 over 3,5. 1,95. Τίμιο. Δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι τίμιο. Και goal-goal και over 3,5 το τέτοιο. Το Liverpool Αθλητικό. Ναι. Περίμεν. Ας χωράρουν και δύο. Το goal-goal και over 3,5 στο Liverpool Αθλητικό δεν είναι πάρα πολύ καλή αποδοσία. Είναι 4,20. Εγώ αυτό θα ίσως γιατί η Αθλητικό δεν θα πάει για να βάλει goal εδώ που τα λέμε, αλλά... Είναι πολύ καλό σαν σημείο το συγκεκριμένο όντως και άμα η Λίβερπουλ βάλει γκολ νωρίς το μάτς θα ανοίξει. 3-3 και περνάει η Λίβερπουλ. Πιθανό. Βάλε 2, χάσε 2. Αυτά είναι γνωστά. Έχω πάρει μια ζούρα, πάρ' τα όλα. Ναι. Και παίζουμε. Οπότε έχω. Βάλε 2, πάρ' τα όλα. Αλλά και στο πάρ' τα όλα. Παιχνίδι θα παίξουμε με Περιστέρι κανονικά δηλαδή. Ναι, όπως φαίνεται και όπως μας ενημερώνουν και οι μπασκετικοί μας εδώ πέρα του Λίμπερο, ναι. Αυτό λέγεται σήμερα, κάτσε μέχρι αύριο μεθαύριο. Μην είμαστε σωστό και αυτό το οποίο λέει ο Νοϊκός Μοσχοβίτης. Καλά, ναι, στην Ελλάδα είστε, δεν είναι να το συζητάμε. Ναι, έτσι πράγμα. Οπότε, πολύ καλό παιχνίδι για να το χτυπήσουμε, θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Τώρα δεν ξέρω, καλή δεν έχω δει το Περιστέρι για να σου πω αν μπορεί ρεαλιστικά ο Άρης να πάρει κάτι εκεί μέσα. Ο Νίκος θα ξέρει καλύτερα. Παίζει, παίζει απόψε το βράδυ με τη Χάπολ, δεύτερο παιχνίδι το... Ναι, για το Γιούρκ. Ναι, Νίκο Μοσχοβίτη, προχθές ή εχθές σκεφτόμουν που έβλεπα σε επανάληψη το ΠΑΟΚ Περιστέρι. Είναι το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι να πω. Ναι. Ήταν πολύ κακή. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Να σου πω. Εγώ πάντως θα το πω και θα το ξαναπώ να μην γίνει το Σαββατοκύριακο τα πράγματα. Ούτε Περιστέρι Άρης, ούτε Άρη Σόφι, ούτε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ούτε τίποτα. Να μην γίνει Άρη Σόφι, να μην γίνει Άρη Σόφι. Τι ώρα παίζουμε. 7.30 είναι να γίνει το μάτς. Να μην γίνει, να γίνει με κόσμο, να μπουν τα λεφτάκια στα ταμεία της ομάδας. Ακριβώς. Άνα, γεια σου. Ακριβώς. Τα χρειαζόμαστε. Να μπορούμε να πάμε και εμείς
στο γήπεδο. Άνα γεια σου. Άνα γεια σου. Γιατί πες έχω γιατί να πω. Έχω να πω κάτι το Γιαννούλη εκεί από τα αριστερά μπροστά στη Δίωτα θα παίζει. Να του πω λίγο. Τον έχω και φάτσα κάρτα. Άμπραβο, να του πω λίγο. Α σου πω λίγο. Γι' αυτό, να μην γίνει τίποτα. Η Βελιάδα τελείωσε. Η ποια? Του Βέλετη, η Βελιάδα. Τελειώνει αυτό, σιγά σιγά υποχωρεί και έτσι πρέπει. Άντε. Φτάνει, όσο κράτησε, κράτησε. Τώρα νομίζω ότι το τραβήξαμε πολύ το σκηνή. Δεν πήρα. Να πάει το παιδί, να πάει το παιδί στην ευχή της Παναγίας. No hard feelings που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Και γεια σας. Εντάξει. Όπου θέλει μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Πολύ καλά λεφτουδάκια. Συμβόλαιο. Αν ισχύουν αυτά τα λεφτά που πήρε, του δώσανε. Να δω το financial fair play πώς θα το κάνουν αυτοί. Εγώ πάντως διάβαζα σήμερα για γκρίνια στον Παναθηναϊκό για τα λεφτά που δόθηκαν στο Βέλεθ. Γεια σου. Ρε φίλε τώρα, δεν γίνεται να χωστάς τόσα λεφτά τρία χρόνια να είσαι τιμωρημένος από την Ευρώπη, έτσι, και να δίνεις αυτά τα χρήματα. Τα λεφτά, πρόσεξε, τα λεφτά τα οποία ο Βέλεθ στον Παναθηναϊκό συμφώνησε για τριετές. Στη διετία, τα ίδια λεφτά έδινε και ο Άρης περίπου. Η πρόταση του Άρη μαζί με τα μπόνους έφτανε 600.000 ευρώ στη διετία. Το θέμα δεν ήταν τόσο τα λεφτά λοιπόν, 600. Για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ήταν άλλα πράγματα. Πολλά, για μένα πολλά τα λεφτά. Και για μένα να σου πω και την προσωπική μου γνώμη. Πολλά τα λεφτά τα οποία έδωσε ο Άρης στο Βέλεθ. Όχι επειδή φεύγει. Για φέτος, όχι. Φέτος έχει ευθύνες σε πολλά τέρματα που έχουμε δεχτεί, έτσι. Εντάξει, ναι, δεν είχε τραυματισμό άνθρωπος και να είναι γερός μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Αλλά έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και στα γκολ που δεχόμαστε. Εγώ δεν θα τον υποβαθμίσω. Μια χαρά αμυντικός είναι. Με δεν τα, θέμα... με το τα θέματά του. Όχι, δεν είπα τον υποβαθμίσω. Και με τα θέματά του ανασταλτικά, οκ. Okay. Ήταν, έχει ένα μεγάλο ατού που για μένα πρέπει να το ψάξει ο Άρης στον επόμενο στόπερ που θα φέρει να ξέρει μπάλα. Είναι πολύ γρήγορος και φάση του γκολ. Και να είναι γρήγορος. Εντάξει, θα βρει θέση βασικού στον Παναθηναϊκό γιατί διάβαζε ένα άρθρο τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο site ήταν. Που έλεγε ότι ο Πούγκουρας και ο Σέγκεφελτ είναι καλύτεροι από τον Βέλεθ. Όχι, κύριε φίλε, δηλαδή σε παρακαλώ. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, σε οποιαδήποτε ομάδα. Τη πρώτη πεντάδα πιστεύω ότι μπορούσε να βρει θέση άνετα ο Βέλεθ. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ποιος είναι ο Οικονόμου ή ο Τσιγκρίσκι. Όχι τώρα. Ακόμα και στον Μπάουκ θα μπορούσε να παίξει ο Βέλεθ βασικός. Φυσικά τώρα. Ποιο Σίγκασον τώρα. Καλά. Ποιο Σίγκασον μη λες. Καλός είναι, απλά δεν έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι ατού για τον Βέλεθ. Οκ. Okay. Δηλαδή ο Σίγκασον δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα. Ναι, παιδιά, δεν έχει και ταχύτητα. Και ο Μπάουκ είναι βαριά κορμιά. Για τώρα. Να σου μιλήσω ποδοσφαιρικά. Και να κάποιοι εντελώς να τους φύγει και το τιμόνι, δεν έχουν αυτή ρε φίλε τη split pass που έχει ο Βέλεθ σαν στόπερ. Έτσι, το split out. Εντάξει, άστο τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για μπάλα. Δεν μιλάμε split τώρα. Out, κόβω στο δεν μιλάμε τώρα για μαρούλια στη λαϊκή. Για τρίποντο έστοχο, τελείω. Split out. Αυτό. Άρα, μπράβο. Άρα, στην αδύνατη πλευρά. Στη weak side που χρησιμοποιείται σαν όρο στο ποδόσφαιρο. Αυτό. Πολύ ακριβό, πολύ ωραία. Αυτό. Στην αδύνατη πλευρά. Είδα λίγο ΑΕΚ. Πότε δεν εκθέτει, δεν. Εγώ την είδα όλη, για πες. Και αυτή η δεύτερη μήχρονο την είδα. Η αλήθεια είναι. Έχει θέμα με τα πρώτα μήχρονα. Δεν προλαβαίνω μάλλον, ξέρεις. Σωστό γι' αυτό. Και πόσο φάνηκε. Όλη τη δουλειά την κάνει ο Κίκας, έτσι. Γυρίζει ένα παιχνίδι μόνος του. Έτσι είναι, φίλε. Άμα έχεις 15 παίχτες στο ρόστερ σου, πας και σε αυτόν που ήρθε μετά από 2 μήνες που ήταν τραυματίας, μπαίνει μέσα και σου αλλάζει το ρυθμό. Έτσι είναι. Όλο το. Γυρίζει το παιχνίδι μόνος του. Ναι, άνθρωπος, συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Σκέψω ότι ήταν ένα-ενάμιση μήνα εκτός λόγω τραυματισμού. Ωραία. Δεν του έβγαινε το Παθεοδόρου τίποτα. Πήγε εκεί πέρα στον Κίκα, 10ο-10ο παίχτη. Μπήκε μέσα ο Κίκας και το γύρισε. Και μετά, εντάξει, μετά ήταν φυσική κατάληξη του παιχνιδιού ύστερα. Εντάξει, έπαιζε και με μία. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ από τη Βόνη. Όπως νομίζω είναι και η καλύτερη ομάδα και από την Ήπειρο που παίζει μετά και νομίζω θα περάσει στο Final Four εκτός από όπτου. Έχει πολύ γεμάτο ρόστερ για αυτό το επίπεδο. Πολύ καλή περιφέρεια έχει. Είναι πολύ γεμάτη ρε φίλε. Πολύ γεμάτη. Εμπειρία, ποιότητα. Πολύ καλή, πολύ, πολύ καλή περιφέρεια. Δηλαδή μπορεί να σε σκοτώσει φυσικά. Ο καθένας. Ο καθένας. Από Λάνγκφορντ, από Ρέι, από Τσάλμερς, από Γκίκα, από ξέρω εγώ. Ζήσει ρε φίλε. Τι ψάχνεις. Ζήσει. Ζήσει, σωστά.
Πλάκα κάνεις τώρα. Είναι πολύ γεμάτο. Το ζήτημα ξέρεις τι είναι το μπάσκετ. Είναι το άθλημα των κοντών. Όπως το καταλάβει. Θα πάει μπροστά. Ναι. Οι κοντοί στις ομάδες κάνουν διαφορά. Όχι οι υψηλοί. Ναι βέβαια. Βέβαια. Ο playmaker είναι. Το α και το ω. Ο 1, 2, 3. Ο 4 και ο 5. Να παίζουν ξύλο. Δεν έχω ένα. Και να τελειώνουν με φάσεις. Και να τελειώνουν με φάσεις. Αυτό. Τέλος πάντων. Το καλύτερο τεσάρι. Αποκλειστικό τύχιο πάντως στο διάγγελμα, παιδιά. Εγώ διάγγελμα δεν βλέπω πουθενά. Κωνσταντάρα βλέπω στην Ερτένα. Ο άνθρωπος που γύρισε τη ζέστη, ναι. Okay. Την Λιμπεράκη. Και εμένα έτσι μου μετέφεραν. Συνάδελφε, περιμένουμε. Να σε καλά, Στέλιο μου. Δούμε το Κωνσταντάρα. Ο Κωνσταντάρας με τον πρωθυπουργό μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σωστό κι αυτό. Φιλιά. Έγινε. Πάμε στο διάγγελμα. 2-3-10-37-38. Και εγώ το έχω δει ότι παίζει, ότι είναι να γίνει διάγγελμα σήμερα σε 7. Ανακοινώθηκε και χθες. Ή τέλος πάντων επικοινωνήθηκε, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε. Ωραία. Άριος Πάγος. Παρέμβαση εισαγγελέα για τις αλευθερίες του Βελόπουλου. Χτύπημα. Χτύπημα, φίλοι, γιατί είναι τρίτο κόμμα δημοσκοπήσεων. Βυζαντινών. Χτύπημα. Με δηλητήριο χιάς μέσα και. Άντε ρε. Ναι, είχα τέτοιο. Και δάκρυα αγγέλου, δεν ξέρω τι έχει. Πάμε, πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι, καλησπέρα. Έλα, Νικόλα. Έλα, ρε, κλεωμένη, έλα. Το Μοσχοβίτη δεν τον θυμάμαι το μικρό το όνομα. Βαγγέλης. Νικόλας, εγώ εδώ και χρόνια. Νίκος, πώς, πώς. Νίκος. Νίκος Μοσχοβίτη. Ναι, ξεχνάω το όνομα, για. Λοιπόν. Για πες, ρε, κλεωμένη. Άκουσα αυτά που λέγατε και μόλις είπε το νούμερο. Ποιο νούμερο? Που, για το Βέλεθ, για 2 χρόνια την πρόταση που του έκανα να μου έπεσε το τηλέφωνο. Κάπου εκεί ήταν εγώ τελικά. Καλά, καλός παίχτης είναι, αλλά όχι για δώσα λεφτά. Εντάξει, ευτυχώς που δεν δέχτηκε. Στις πολύ καλές χρονιές που έκανε, ρε φίλε. 2 χρόνια δεν στον έκανε. Ευτυχώς που δεν δέχτηκε την πρόταση και έφυγε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βέβαια θα έχει πρόβλημα. Εγώ προβλέπω ότι ο Βέλεθ με προσφυγή θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Εγώ κάνω αυτή την πρόβλεψη ότι ο Βέλεθ θα κάνει προσφυγή στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, καλός παίκτης δεν τον υποβιβάζει κανένας, αλλά όχι για τα χρήματα. Ναι. Ο Άρης έφτασε να τον κάνει συμβόλαιο, λες και είναι, ξέρω εγώ, Beckenbauer. Λοιπόν, από αυτούς τους παίχτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους, ναι, τον Κουέστα δεν θα τον έλεγα ότι θα πρέπει να του κάνουν τρομερό συμβόλαιο. Δεν τον έχω καθόλου εμπιστοσύνη του Κουέστα. Κανένα συμβόλαιο πλην εξαιρέσεων δεν θα είναι τρομερό. Ο Άρης θα το μαζέψει λίγο τον μπάτζετ του χρόνου. Α, μπράβο, ναι. Πλην κάποιων εξαιρέσεων που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν. Και επίσης, ναι, κοίταξε, θα κάνεις, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δεις τον Σάσα, ο οποίος πρέπει να μείνει. Ο Σάσα έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Ναι, να κοιτάξεις, αν μπορείς να το επεκτείνεις, ξέρω εγώ, να μην τον χάσεις δηλαδή τον Σάσα, τον Φετφατζίδη, τον Μπρούνο Γκάμα, τον Κόρχουτ. Αυτούς τους παίκτες πρέπει να δεις πιο μπροστά. Και για τον Ματίγια δεν έχω καλή άποψη. Ναι. Γιατί δεν έχω καλή άποψη, όχι ότι είναι άμπαλος, έτσι, αλλά όπως λέμε τόσο καιρό, ο Άρης χρειάζεται αμυντικό χαφ. Ο Ματίγια δεν είναι κλασικός αμυντικός χαφ. Έχει το Σάσα. Μπράβο. Επομένως, αν αποκτηθεί ένας αμυντικός χαφ, εξάρι να κόβει δηλαδή αμυντικός χαφ, γιατί ο Σάσα τι κάνει. Χαφ, ο Σάσα, ναι, θα μπορεί να μην έχει το μυαλό του τόσο πολύ στο μαρκάρισμα και να προωθεί πιο πολύ το παιχνίδι. Λοιπόν, και για το Ματίγια, εντάξει, θα πρέπει να είναι μια λογική τιμή. Εντάξει, αυτό τα βλέπει ο Καρυπίδης, αλλά ούτε για το Ματίγια και εγώ. Όλα δηλαδή, έχουν να κάνουν με το τι θέλει ο προπονητής. Θέλεις 2 κόφτες, θέλεις ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Τι θέλεις. Εγώ, ας πούμε, αυτό είναι το γνώμη θέμα. Λέω, εμένα δεν με τρελαίνει δηλαδή, και που δεν παίζει ο Ματίγια την Κυριακή δεν με χαλάει δηλαδή. Ναι, γιατί έχεις τόσες πολλές καλές εναλλακτικές και που δεν σε χαλάει πραγματικά. Μα εγώ την έχω πει την τέτοια ρε, την άποψή μου. Εγώ έχω τρομερή εμπιστοσύνη στον Ούγκο Σόουζα. Είναι ο παίκτης που όταν μπει μέσα δίνει το 120% πολύ, από αυτό που μπορεί. Πολύ αμυντικογενής θα είναι ο Άρης άμα παίξει με τον Σόουζα στα χαφ. Σε εκτός έδρας παιχνίδι μπορεί να το έκανα κι εγώ, αλλά σε εντός έδρας όχι. Ναι, τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψη δική μου. Ναι. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι του μπάσκετ, λοιπόν, ναι, το περιστέρι θα είναι κουρασμένο. Αν το μάθει γίνει το Σάββατο, γιατί άκουσα την ανακοίνωση ότι θα γίνει το παιχνίδι. Ναι. Το Περιστέρι θα είναι κουρασμένο, γιατί έχει το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Επίσης το Περιστέρι
χάσει κερδίσει το Σάββατο δεν καίγεται. Τώρα μην μου λένε μερικοί ότι θέλει να αποφύγει το ένα, να αποφύγει το άλλο και να βγει τετράδα και κολοκύθια. Έλα, κέρδισε το Περιστέρι πρώτο γύρο τώρα. Εντάξει, τώρα δεν θα κερδίσεις. Λοιπόν, okay. Δεν καίγεται το Περιστέρι. Α, τους είχαμε κερδίσει, σωστό. Δεν θα κερδίσει. Επομένως, παίκτες και διοίκηση να πάνε στην Αθήνα και να κερδίσουν το παιχνίδι. Το Περιστέρι δεν καίγεται. Θα είναι και κουρασμένο. Δεν θα γίνουν το Μάσο Σαββατοκύριακο. Άσε το φορέ που βγαίνουν. Δεν μπορεί να γίνουν Μάσο Σαββατοκύριακο όταν γίνουν τόσα πράγματα. Λογικά αύριο ή την Παρασκευή θα βγει ανακοίνωση τη Μάσο. Δεν γίνονται το Σαββατοκύριακο. Λέω εγώ. Νέα ενημέρωση. Όχι, λέω εγώ. Δεν μπορεί να γίνει Μάσο Σαββατοκύριακο. Φίλε μα, θα γίνονται. Άσε τώρα την πληροφορία που υπάρχει. Ναι. Τώρα τρομοκράτησαν βέβαια τον κόσμο με αυτό εδώ πέρα. Περιμέναμε μια εβδομάδα που δεν έχει αγώνες, περιμέναμε πώς και πώς να έχει αγώνες. Τώρα άμα βγει πάλι κανένας και πει αναβάλλονται οι αγώνες, πότε θα πάει, μετά από 15 μέρες ή μετά από 15 μέρες τι θα γίνει, θα λήξει το θέμα, θα καταστραφεί αυτός ο ιός. Μέχρι νεοτέρας ιός, και βλέπουμε. Αυτός ο ιός ρε παιδιά πριν από 5 χρόνια δεν υπήρχε. Όχι τώρα προέκυψε. Τώρα προέκυψε, πού ήταν τόσο καιρό, εξαφανισμένος. Έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες και εξαπλώνεται πλέον σε όλο τον κόσμο. Εντάξει. Απλά η ιδιαιτερότητά του είναι ότι μεταδίδεται πολύ μα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, μεταδίδεται πολύ εύκολα, αλλά τώρα Νίκο να κάτσεις μέσα στο σπίτι όλη τη μέρα θα κουτουλάς το κεφάλι στον τοίχο. Πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία. Πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία. Είναι η δημόσια υγεία είναι, αλλά τώρα άμα είσαι όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου, με τα ντοβάρια. Τι να κάνουμε, βγες έξω κόλακες, τι να σου πω. Λοιπόν, σε αφήνω γιατί έχω άλλους δύο. Φιλιά. Άλλους δύο έχεις. Γεια σου, κλεωμένη μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ποιο διάγγελμα, ρε ψεύτη. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. 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 Δόξα τω Θεώ. Λέω ιατρική εκπομπή εκεί, έτσι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Όλα για την υγεία μου. Όλα για την υγεία μου. Εννοείται. Και εγώ για τον Άρη θα ήθελα να μιλήσω. Βεβαίως. Εγώ το που θα ήθελα να πω γενικά σαν σύλλογος και στις ονοματοπικές του στο Καρυπίδη και στο Πρόεδρο, δηλαδή και στο Προβολητή, είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να πουλάμε. Δηλαδή, άκουγα που λέγατε, εντάξει, ούτε έχω και ακόμα για το Ματίγια, γενικά για κανέναν από τους Ισπανούς δεν καίγομαι. Ναι. Να μην είναι σαν και καλά τέλος πάντων. Απλώς για μένα θα πρέπει σιγά σιγά ο σύλλογος να πάει στην κατεύθυνση ότι διετή συμβόλαια στον πρώτο χρόνο γίνεται αξιολόγηση, άμα θέλουμε να τον πουλάμε στον πρώτο χρόνο, αλλιώς τον ανανεώνουμε. Είναι μεγάλη αμαρτία το να μην καρπώνεται ο σύλλογος, δηλαδή την υπεραξία που δημιουργεί στους αθλητές. Γιατί καλώς ή κακώς έχουμε αθλητές που με βάση τα συμβόλαια που έχουν και σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες, είμαστε πολύ καλά από θέμα budget απόδοσης παιχτών. Ο λόγος δηλαδή budget προς απόδοση παιχτών. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καρπωθούμε. Έτσι όπως τίνει να γίνει τώρα, έχουμε πολύ στο σιωπή, οκ, πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ακόμα και με τα λεφτά που ήταν λίγα αυτά που σχεδόν το συμβόλαιό του. Και τώρα έχουμε το Rose, οι οποίοι έχουν τα πολιτική αξία, έτσι, και έχουν και συμβόλαιο. Rose, Φεφαλτίδης και ποιος άλλος ακόμα ένας. Αυτοί οι τρεις θα βγουν σε βίτρινα το καλοκαίρι. Πολύ σωστά. Τώρα, για μένα θα πρέπει είτε να απολυθούν, είτε να ανανεωθούν. Με αύξηση αποδοχών, δεν ξέρουμε, να λέει, γιατί όλοι είναι σε καλή ηλικία, και οι τρεις. Εγώ στη βιτρίνα θα βάζα μακροπρόθεσμο για το καλοκαίρι, λίγο πιο μετά και τον Ιντέγε. Και τον Ιντέγε. Τον Ιντέγε να τον ανανεώσει, έτσι. Τον θέλεις. Τον θέλεις. Με τα λεφτά που παίρνει τώρα, γιατί έχει κοστίσει 500. 500 δεν είναι και λίγα. Δεν είναι και λίγα, αλλά αλλάζουν τα δεδομένα όσον αφορά τη φορολογία του χρόνου και είναι πιο εύκολο να τα δώσεις. Ναι, ναι, οκ. Okay. Είναι και αυτό ένα. Και ο Ιντέγε είναι Ιντέγε, εντάξει. Ο Ιντέγε έχει το όνομα. Ο Ιντέγε, ρε παιδί μου, είναι σαν τη Mercedes. Κουβαλάει και το όνομα μαζί τη πέρα από το τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Δεν διαφωνώ, εμένα μου αρέσει. Και είμαι από τους αυτούς που λένε ότι κάνει και άλλα πράγματα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν είστε εγώ μόνο στα γκολ. Στην απόλυτη με τον γκολ που βάζει. Κάποιον πιστεύω ότι θα πουλήσει το καλοκαίρι πάντως. Εντάξει, και εμένα δικές μου πληροφορίες, ρε παιδί μου, που υπάρχουν, που τις έχω δει εδώ και ένα μήνα, ειδικά για τον έναν, μπορεί να έρθει πολύ δυνατή πρόταση το καλοκαίρι από το εξωτερικό. Εγώ θα έλεγα ότι μιλάς για τον Ρόζ τώρα. Δηλαδή από τους τρεις. Ναι. Νομίζω ότι θα πάρει ο Ρόζ. Ναι, είναι και στην καλύτερη ηλικία, αν κάνω λάθος. Και αν ισχύσει το νούμερο που έχει φτάσει εμένα στα αυτιά μου, θα τον πάρω εγώ και θα τον πάω στο αεροδρόμιο. Ναι. Εντάξει, μετά είναι και ο... Κοίτα, επειδή είμαστε και χρόνια τώρα, ας πούμε, όχι στην αφάνεια, αλλά θα χαροπαλεύουμε. Είναι και δύσκολο να διαχειριστεί ο κόσμος, έτσι, δηλαδή... Πρέπει να μάθει τι διαχειρίζεται, γιατί έχουμε πάθει. Δηλαδή, θα έχουμε πάλι από μερίδα των οπαδών στυλό του Μάτσο, ανανεώσει τον κόκκι όσο... Όσο θέλει, δηλαδή σίγουρα θα πάρουν αυτές τις άνθρωποι. Δεν θα ρισκάρουμε τη βιωσιμότητα της ομάδας σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το ρισκάρουμε.
Και όσους μου λέγανε γιατί ο Βέλεθ μιλάει με τον Παναθηναϊκό, τους έλεγα το εξής. Εσύ αυτή την περίοδο μιλάς μήνυμα με δύο παίχτες για το καλοκαίρι που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Όπως το κάνεις εσύ, το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Τι έκανε. Ναι, απλά κακοφάνηκε λίγο. Εντάξει, ουσιαστικά το ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Γιατί συνήθως αυτά τα πράγματα. Όσο ξέρει, είναι ξέρει, πάνε λίγο πιο. Θα το δούμε το καλοκαίρι, ας πούμε. Τώρα, ούτε εγώ και έχω μια τοματίγια που είπε και προηγούμενος. Γιατί τελείω το βρίσκω λόγο βέβαια. Τον Ντόνσο. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έχει να παίζει, δεν φαίνεται, μάλλον και αυτό για να μην ελεύθερο πάει. Ναι. Να μην ανανεωθεί. Τόσο δυστυχώς είναι πεταμένα λεφτά, παρόλο που είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, οκ, συμφωνώ. Δηλαδή και εγώ έχω πάρα πολύ. Όταν ήρθε, ειδικά ήμουν αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Και ξέρεις, κάθε εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει κάποια στιγμή, Δεν άρχισε ποτέ. Κρίμα γιατί είναι και σε καλή ηλικία και ξέρει και πολύ μπάλα. Είναι. Αλλά αυτά. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Έγινε φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Γεια σου. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Να πω και το θερμότερο των συλληπιτήριων μου στον κύριο Μοσχοβίτη. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν. Διάγγελμα δεν έχουμε ραντώνει ακόμα. Να σου πω πρώτα απ' όλα κάτι. Λένε ότι κλείνουν, λέει, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι ταξιτζίδες γιατί κυκλοφορούν ακόμα. Καλύτερη εκπαίδευση υπάρχει. Φίλε, κοίταξε να δεις. Δεν κολλάς ποτέ κορονοϊό στο ταξί μέσα. Γιατί ο ταξιτζής ξέρει. Δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Δεν υπάρχει επιστημονική εξήγηση. Απλά είναι μια διαδικασία. Σαν τη θεία κοινωνία. Ναι. Ακριβώς, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, με πιάσεις κατευθείαν. Λάγα και είμαστε εδώ στο IKEA, εδώ κανένα μισά ώρα, τι καλά περνάμε. Μπάλα δεν έχουμε. Προς τα εκεί θα έρθω, θα είσαι εκεί ώρα, να ξέρεις, μετά φεύγω κατευθείαν του γρου. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να βγάλουμε και τη νύχτα εδώ πέρα. Αρθώ στην πιάτσα, μα είναι να κάσουμε κάνα τσιγάρο και φύγω. Να μπράβο, φίλε, η κατάσταση είναι δραματική, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή εσύ πόση ώρα είσαι στην πιάτσα. Έχουν μαζευτεί δηλαδή οι περισσότεροι, για πες. Πώς τι είπες, γιατί μιλήσατε και οι δύο μαζί. Ναι, όντως. Έχουν μαζευτεί οι περισσότεροι, δηλαδή οι μετακινήσεις μαζεύονται. Το βράδυ νομίζεις ότι είσαι στη Ρώμη. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για απίστευτο πράγμα. Από τι ώρα και μετά μιλάμε τώρα. Κοίταξε, μετά τις 12 δεν κυκλοφορεί ούτε σε άλλο ψυχή. Ναι. Αλλά ο κορονοϊός το έχει κάνει, το έχει εντελώς, δεν το συζητάμε τώρα. Παρόλο που κανένας δεν θέλει να το δείξει ότι και καλά φάω ότι και κάνει, δεν βγαίνει κανένας. Μιλάμε για το ποδαράτο ή μιλάμε και για αυτοκίνητα στους δρόμους. Αυτοκίνητα. Δηλαδή είσαι τώρα πόση ώρα είσαι στην πιάτσα και περιμένεις. Τώρα είναι τις παρά 10. Ένα τίμιο 40 λεπτά το έχεις σχεδόν. Σίγουρα μια ώρα θα την κάτσω εδώ πέρα. Ωραία, έρχομαι. Κατάσταση είναι δραματική. Τώρα όσον αφορά το θέμα του Βέλεφ που είναι στην εξαιρετικότητα. Εγώ ρε φίλε Νίκο... Νομίζω ότι κάτι έγραψε και εσύ ότι να καλύτερα να είναι στην εξέδρα ή δεν το έγραψε. Όχι, εγώ δεν το έγραψα κάτι τέτοιο γιατί είμαι κατά αυτή τη άποψη. Ναι, Άννα, μπράβο, σωστά. Θε να σου μιλήσω ρεαλιστικά για το θέμα του Βέλεθ, ή θε να μιλήσει πρώτα εσύ και να σου πω εγώ μετά. Θα σου πω εγώ την άποψη. Ωραία. Ναι. Εμένα, φίλε, να σου πω κάτι. Πριν από δύο χρόνια, ένα προπονητή, ένα τυχαίο προπονητή στη Γερμανία, τυχαίο, γιατί έτσι αποδείχθηκε στο τέλο, ο Κακομοίρη, πάει στον τελικό με την απέναντι την Μπάγκερ, με την Άιντραχ, τον Κόβατ. Και λίγο πριν τον τελικό, η Μπάγκερ ανακοινώνει ότι ο Κόβατς του χρόνου θα είναι προπονητής της Μπάγκερ. Και της πήρε το κύπελλο. Η άντρα είχε να πάρει πόσα χρόνια κύπελλο, πολλά χρόνια, θα και εμάς τέλος πάντων. Κι όμως, ούτε οι φιλάθλοι είπανε γιατί πας εκεί, γιατί κάνεις, γιατί κάνεις, δεν ράνεις. Θα πει ο άλλος, ναι ρε φίλε, γερμανικό ποδόσφαιρο. Ναι ρε φίλε, αλλά ο Βέλα δεν είναι Έλληνας, να έχει την οτροπία τη δικιά μας. Ο Έλληνας είναι Ισπανός, μεγαλωμένος επαγγελματίας, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, τελείως. Δεν έχει δείξει δείγματα ότι δεν θα παίξει ή δεν θα κάνει, δεν θα ράνει. Και κανένας από αυτούς τους ξένους που έρχονται τουλάχιστον δεν δείχνουν τέτοια δείγματα. Οι Έλληνες δεν ξέρω αν το κάνουν. Εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία με την έννοια ότι επειδή είναι, ακούν και τη γλώσσα, ξέρουν και τη γλώσσα, ξέρουν και τέτοια πράγματα, μπορούν να το κάνουν. Πώς το λένε, όχι θεμητά. Φίλε Χρήστο, δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα γι' αυτό που με ρωτάς. Όχι, συνέχισε Αντώνη. Αλλά όσον αφορά τους ξένους ποδοσφαιριστές. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να... Ούτε Άρης ήταν ποτέ ο Βέλεθ, ούτε θα γίνει ποτέ, ούτε οτιδήποτε. Δηλαδή, τόσο πολλά και στις εξαιρέσεις ποδοσφαιριστών που έρχονται στην Ελλάδα, είτε στον Άρη, είτε σε άλλες ομάδες, βέβαια, και κάθονται χρόνια και αγαπάνε το σύλλογο πραγματικά, ας πούμε. Αλλά και πραγματικά τον έχουν αγαπήσει, π.χ. ας πούμε, ο Χαβίτο τον αγάπησε πραγματικά τον Άρη. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να κοιτάξει το συμφέρον του, το τακτικό του συμφέρον, όταν ο Γάβρος του έδωσε 1,5 εκατομμύριο χαρτί
για 3 χρόνια, τώρα εσύ τον έδινε 600 για 3 χρόνια. Ρε φίλε, τι να πει. Φίλε, 9 εκατοστάρικα είναι. Γιατί να κάτσει στον Άρη. Επαγγελματία είναι. Φυσιολογικό είναι, ρε φίλε. Αυτό το επαγγελμά του. Αν είναι σωστό μέχρι το τέλο και είναι τέτοιο χαρακτήρα ο Βέλεθ και επαγγελματία όπω είναι, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Εντάξει, στεναχωριέμαι που φεύγει, οκ. Okay, αλλά το ποδόσφαιρο, είναι, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δεν έρχονται και φεύγουν. Τι έκανε. Ο επαγγελματίας του ποδοσφαιριστής κουβαλάει και την απόδοσή του από την προηγούμενη ομάδα. Εάν κάποιοι από την καινούργια ομάδα δούνε ότι έχει μειωμένη απόδοση στα αυτά τα παιχνίδια, είναι πάρα πολύ απλό ότι την επόμενη φορά που θα δούνε στην διά του ομάδα να κάνει κάτι τέτοιο, θα το πάει το μυαλό του αλλού. Για περίμενε, αυτό είναι live. Έλα, live είναι, έλα. Για κάτσε, κλείσε Αντώνη για να πάμε λίγο σε πρωθυπουργό. Περίμενε. Λοιπόν, για περίμενε, πάμε λίγο. Πάμε λίγο. Όχι, εδώ, έλα. Αυστηρά προληπτικά μέτρα ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Ακούμε τον πρωθυπουργό μας. Περισσότεροι που θα νοσήσουν θα παρουσιάσουν ήπια ή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ωστόσο, κάποιοι συμπολίτες μας, κυρίως μεγάλης ηλικίας και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, ίσως χρειαστούν νοσήλια. Αυτούς πρέπει να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλους. Ο στόχος μας είναι απλός. Τα τυχόν σοβαρά κρούσματα να απλωθούν σε βάθος χρόνου, ώστε οι ασθενείς να είναι σε θέση να λάβουν τη φροντίδα που αξίζουν και δικαιούνται από τα νοσοκομεία μας. Ήδη κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να θωρακιστεί η δημόσια υγεία. Προσθέτουμε κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων και αξιοποιούμε εγκαταστάσεις ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα. Καμία δομή δεν περισσεύει και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καλούνται να συνεργαστούν για το κοινό καλό. Με διαδικασίες εξπρες προσλαμβάνονται 2.000 νοσηλευτές και γιατροί με διετή συμβάσεις. Οι πρώτοι θα είναι στις θέσεις τους στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Και μετά την κρίση θα παραμείνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως γνωρίζετε, χθες αποφάσισαν να κλείσουν όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες για 14 μέρες. Ήταν μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, η οποία πάντως δεν θέτει σε κίνδυνο τη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να εφαρμόσει διαδικασίες τηλεμαθημάτων αρχικά στην τρίτη ηλικίου και έχει επεξεργαστεί σενάρια για όλες τις βαθμίδες. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι τα παιδιά μας θα βρεθούν με πολύ ελεύθερο χρόνο. Σε αυτά λοιπόν απευθύνομαι. Συνεχίστε το διάβασμα, καλές και μικρές παρέες στο σπίτι και όποτε μπορείτε άθληση σε εξωτερικούς χώρους είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Αποφύγετε χώρους με μεγάλο συνωστισμό όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσος. Και προσοχή στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Καλύτερα να μείνετε μακριά τους, ειδικά αν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει στο εξής το συντονισμό κυβέρνησης, αυτοδιοίκησης, ενόπλων δυνάμεων και σώματων ασφαλείας. Ενώ το δημόσιο θα λειτουργεί κανονικά. Θα δοκιμάσει όμως και νέα εργαλεία όπως το ευέλικτο ωράριο, η τηλεδιάσκεψη και η εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι οι υπάλληλοι θα παραμένουν ενεργοί, ακόμα και αν χρειαστεί να λείψουν για λίγο. Φροντίζουμε πάντως κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες να μην υπολειτουργούν ούτε στιγμή. Η οικονομία θα δεθεί προφανώς σε ένα πλήγμα, το οποίο ήταν αδύνατο να προβλεφθεί. Γι' αυτό και πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειές του. Έχει ήδη ανασταλεί η πληρωμή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν καθοριστικά. Και από σήμερα θεσπίζουμε ειδική άδεια σε εργαζόμενους γονείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με παιδιά ως 15 ετών. Το κράτος θα χρηματοδοτήσει ένα μέρος της. Το βάρος της όμως οφείλουμε να το μοιραστούμε όλοι, κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι. Και σύντομα θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στήριξης κλάδων που πλήττονται. Θα σταθούμε δίπλα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες παρέχοντας ρευστότητα και αμβλύνοντας τις επιπτώσεις από τη μείωση του τζίρου. Ξέρετε τέλος ότι μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχω ζητήσει αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και στους δημοσιονομικούς στόχους προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι έκτακτες δαπάνες. Θεωρώ δεδομένο ότι αυτό θα γίνει και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει γρήγορα ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει τα κράτη-μέλη της. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι αλήθεια ότι από τη θέση του Πρωθυπουργού κλήθηκα μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων να αντιμετωπίσω μια μεγάλη διπλή κρίση. Όμως η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα, που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορες αποφάσεις και τολμηρές κινήσεις. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε με επιτυχία, γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή της κυβέρνησης
να προστατεύσει τα σύνορά μας. Και οι άνθρωποι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν πανάξιοι. Έτσι θα αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Άλλωστε, όσο γρήγορα ταξιδεύει ο ιός, τόσο γρήγορα θα ταξιδέψει και η συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, που θα φέρει το εμβόλιο και τη θεραπεία της νόσου. Ωστόσο, εκείνη η στιγμή θα πρέπει να μας βρει τους περισσότερους υγιείς. Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι και όπως χρειάζεται, όπου χρειάζεται και συχνά νωρίτερα από όσο χρειάζεται. Πιστέψτε με όμως, κανένα μαζικό μέτρο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Και στις ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες μας, καμία κεντρική απόφαση δεν αποδίδει αν δεν τη συμμεριστούν πρώτα όλοι οι πολίτες. Ας ξαναθυμηθούμε μερικές απλές αλλά πολύτιμες συμβουλές που πρέπει να καθιερωθούν στη ζωή μας ακριβώς για να την προστατεύσουν. Όλοι να κάνουμε από σήμερα καθημερινό αυτοματισμό την προσωπική μας υγιεινή. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας, αποφεύγουμε να κουμπάμε το πρόσωπό μας, μένουμε σπίτι όταν έχουμε συμπτώματα ίωσης. Δεν πηγαίνουμε επίσης σε συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους. Και δεν ανταποκρινόμαστε σε χειραψίες και πολλές επαφές. Δεν θα φανούμε αγενείς, αλλά υπεύθυνοι. Πάνω απ' όλα όμως προφυλάσσουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους και τους σοβαρά ασθενείς που απειλούνται πιο πολύ. Δεν τους επισκεπτόμαστε συχνά. Και οι ίδιοι ας περιορίσουν τις δραστηριότητές τους. Θα είναι για το καλό το δικό τους και τον γύρο τους. Τα παραπάνω δεν αποτελούν αμφισβήτηση ατομικών δικαιωμάτων, αλλά κοινωνικό καθήκον και μήνυμα συνειδητού αυτοπεριορισμού, που αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και τους υπολείπους πολίτες όταν έχουν συμπτώματα. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τον εαυτό μας και αυτούς που αγαπάμε. Συμπολίτες μου, κλείνω με μια αναφορά σε ένα θέμα που απασχολεί πολύ το δημόσιο διάλογο. Προσωπικά τις τελευταίες μέρες ένιωσα έντονη την ανάγκη να επικαλεστώ την πίστη μου για να γλύσω δύναμη και να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Είμαι σίγουρος ότι και πολλοί από εσάς αισθανθήκατε το ίδιο. Ως Πρωθυπουργός όμως, οφείλω να ακούσω τους ειδικούς επιστήμονες. Ό,τι ισχύει για τις δημόσιες συναθρήσεις, ισχύει και για τις εκκλησίες μας. Σήμερα δεν δοκιμάζονται τα πιστεύω μας, αλλά η πίστη μας στην υγεία του ανθρώπου. Η αγάπη προς τον πλησίον, στην οποία ομνύει και η ίδια η Ορθοδοξία. Γι' αυτό και τα θρησκευτικά καθήκοντα πρέπει και αυτά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα και να επιτελούνται όσο είναι εφικτό από το σπίτι, ώστε να περιορίζονται οι μεγάλες συναθρήσεις. Η Εκκλησία των Πιστών, άλλωστε, είναι μεγάλη. Προσβλέπω στη στήριξη της ηγεσίας της Εκκλησίας στον κοινό σκοπό, αλλά ο θεσμικός μου ρόλος μου επιβάλλει να τοποθετηθώ με σαφήνεια στο θέμα. Ξέρω ότι η πίστη αρχίζει συχνά εκεί που τελειώνει η επιστήμη. Όμως η πίστη που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την κρίση, αρκεί όλοι να ακολουθούμε στεταγμένα τις οδηγίες των γιατρών και των ειδικών. Και αναλογιζόμενοι πάντα ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες δίπλα μας. Παρακολουθήστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε, με συγχωρείτε, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Παρακολουθήσατε, λοιπόν. Τον ακούσαμε, Νίκο, με συγχωρείτε. Καταλήξαμε, Νίκο. Σε τίποτα. Είπε, βέβαια, και είναι σημαντικό. 2.000 προσλήψεις βασικό. Για νοσηλευτών και δεν συμμαζεύεται για 2 χρόνια. Και έβαλε την Εκκλησία στην εξίσωση μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Έβαλε την Εκκλησία, καλά έκανε. Ωραία. Και πολύ καλά έκανε. Και το λέω σοβαρότατα. Ναι. Όχι να γλύφουμε τη θεία κοινωνία τα πατώματα που λέγανε κάποιοι τώρα, δηλαδή για το Θεό. Με όλο το σεβασμό. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν πάμε στην Εκκλησία δεν πιστεύουμε και δεν είμαστε πιστοί. Και μπράβο του που το σημείωσε κιόλα. Λοιπόν. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24, θα λέγαμε. Νίκο. Όλο το ρεπορτάζ. Κορονοϊός 24. Από το... Όλο το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο μπάσκετ, όπου ο Νίκος λέει κόντρα σε όλους ότι δεν θα έχουμε παιχνίδια το Σαββατοκύριακο. Δεν θα έχουμε. Και ας παίξω έξω. Αν παίζει όμως μέσα, θα έρθει εδώ πέρα την Παρασκευή. Νομίζω ότι μετά τη γενική κατακραυγή Δεν θα υπάρξει παιχνίδι το Σαββατοκύριακο. Αλλά υπάρχουν διάφορα δεδομένα. Θα τα αναλύσουμε όλα, φίλε. Όλα θα αναλυθούν εδώ πέρα. 7.30 με 9 ΠΑΟΚ 24, τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18.30. Καλή συνέχεια σε όλους.